Κύριε Πέρο, να έρθουμε σε εσάς. Πού στέκεται το ΚΚΕ, για πείτε μας, εσείς θα δώσετε ανοχή? Αν χρειαζόταν. Ναι. Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, ούτε ανοχή θα δώσουμε. Και καλούμε και τον ελληνικό λαό να μην δώσει καμιά ανοχή. Δεν το λέμε γενικά και αόριστα, το λέμε συγκεκριμένα. Γιατί ένα είναι σίγουρο. Τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα μικρότερα όπως το ΜέΡΑ25, έχουν συμφωνήσει και συμφωνούν στα κεντρικά βασικά ζητήματα που είναι γνωστά. Ποια είναι αυτά? Έχουν συμφωνήσει στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο, ξέρετε, έχει προϋποθέσεις, και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο αυτών των προϋποθέσεων είναι αντιλαϊκό. Το δεύτερο είναι ότι έχουν συμφωνήσει στα δημοσιοοικονομικά. Το τρίτο, έχουν συμφωνήσει στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέταρτο, έχουν συμφωνήσει στο θέμα του ΝΑΤΟ. Από την άποψη, λοιπόν, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις τα κόμματα αυτά στις 22 του μήνα να σχηματίσουν κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε τον ελληνικό λαό να ενισχύσει το ΚΚΕ για να αποτελέσει τη δύναμη εκείνη, την αντιπολιτευτική, που θα στηρίξει τους αγώνες που έτσι και αλλιώς πρέπει να γίνουν, γιατί τα μέτρα που θα φέρει εκείνη η κυβέρνηση θα είναι σε βάρος του. Και να κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, που άκουσα προηγουμένως για τον νόμο Κατρούγκαλο. Σας είδα ότι λίγο έτσι... Μα επιτρέψτε μου τώρα, γιατί να θυμίσω στο τραπέζι εδώ, ότι την περίοδο εκείνη χιλιάδες συνταξιούχοι βγήκαν στο δρόμο και διεκδικούσαν αυξήσεις, τις μειώσεις που έφερε η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτό. Να θυμίσουμε και το όριο ηλικίας στα 67, τον οποίο νόμο ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει πουθενά ότι θα το καταργήσει. Δεν το είπα για να κερδίσουμε χρόνο, γιατί ήξερα θα απαντούσε. Είδα την αντίδρασή σας. Να θυμίσω επίσης, θα το υπατυπώ την έκφραση, το ξυλοφόρτωμα των συνταξιούχων έξω από το Μαξίμου και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά σε όλες τις κυβερνήσεις που διεκδικούσαν αυξήσεις, διεκδικούσαν παραφορά των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως τη λέμε, πράγματα που εδώ προεκλογικά ακούμε από όλα τα κόμματα να τάζουν λαγούς με μετραχίλια, αλλά όταν έρχεται η ώρα να τα κάνουν πράξη, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά είναι κενό γράμμα. Κύριε Πέρο, αν καταλαβαίνω καλά, εσείς λέτε έξω από όλα αυτά. Να πω ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο, να μας το δώσετε, ναι, βεβαίως. Γιατί συζητάμε εδώ για την κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό λαό. Να ολοκληρώσουμε με εσάς. Και σήμερα ανακοινώθηκε το εξής. Ναι. 150 μονοπωλιακοί όμιλοι, τα κέρδη τους έφτασαν τα 10,4 δις. Μιλάτε για τις συγκεκριμένες. Ναι. 10,4 δις. Γιατί είναι μονοπωλιακοί αυτοί? Άμα τους δείτε, τέτοιοι είναι. Αλλά όπως πάρουμε την αγορά της ενέργειας που είναι μέσα σε αυτό, είναι μονοπόλιο? Ναι. Μονοπόλιο με την έννοια ότι ποιοι κάνουν κουμάντο? Αυτό είναι το ερώτημα. Μην σταθούμε σε αυτό, πείτε το όπως θέλετε. Η ουσία είναι το 10,4 δις, που σημαίνει ότι από τη μια στενάζει ο ελληνικός λαός, η ακρίβεια, η ενεργειακή ακρίβεια, η φτώχεια κτλ. Και από την άλλη 10,4 δις κέρδη. Μεγάλη απόσταση. Το δεύτερο, επειδή στην Ελλάδα ζούμε, νομίζω ότι πρέπει να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό. Δεν πρέπει να χάνουν. Εμείς πρέπει να θυμίσουμε. Κοιτάξτε, το βασικό θέμα για μας ποιο είναι. Ότι... Για να μπορούμε να δουλεύουμε. Ακούστε και φανταστείτε εδώ πέρα, ας πούμε, ακούστε να μας σε μια εταιρεία η οποία έμπαινε μέσα 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ακούστε με λίγο. Να θυμίσουμε εδώ στο τραπέζι το εξής. Ότι όλα αυτά τα χρόνια, με όλες τις πολιτικές των τριών κομμάτων και όχι μόνο, αυτοί που κέρδιζαν πάντα, ποιοι ήταν? Οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ποιοι ήταν αυτοί που δέχτηκαν στην καμπούρα τους τα μνημόνια και των τριών κομμάτων, και τα δύο, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο? Πόσες που τα. Οι επιχειρήσεις πτώχευσαν, έκλεισαν. Ο τελικός αποτέλεσμα είναι ο κόσμος. Ακούστε, όμως, κύριε Πέρο. Οι επιχειρήσεις έκλεισαν ή κλείνουν. Γιατί κάνει επιλογή ο επιχειρηματίας να πάει τα λεφτά του σε άλλο κλάδο. Ανοίγουμε τώρα ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο. Είναι λίγο ακούστε με λίγο. Αλλά εντάξει. Να ακούσω την άποψή σας. Ακούστε με λίγο. Πρέπει να πω κάτι άλλο. Επειδή ακούσαμε πολλά λόγια εδώ και από τα τρία κόμματα, να θυμίσουμε εδώ ότι σήμερα ο μισθός είναι στα 780 ευρώ. Μάλιστα. Σωστά. Είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα του 2011. Μάλιστα. Άρα για ποιο μισθό μιλάμε? Δεύτερον, να θυμίσουμε ότι και ιδιαίτερα στο. Διακόψει και η χώρα στο διάμεσο. Θα σας πω. Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι γι' αυτό. Όχι. Προφανώς.
να θυμίσουμε τον εμβληματικό νόμο Βρούτση Αξιόγλου, όπου εκεί διαλύθηκαν, απαγορεύτηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και αυτό είναι πια, το ξέρουν όλοι. Σήμερα, το 9, υπήρχαν 250 συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα υπάρχουν 20, και από αυτές τις 20, ελάχιστες είναι αυτές που έχουν. Οπότε καταλαβαίνω τώρα, όλοι δεσμεύονται όμως ότι θα επανέλθουν. Ακούστε με λίγο. Για το οποίο ο κύριος Τσίπρας και η Πείτε για τον κύριο Χατζηδάκη που κατήρησε. Δεν μιλάει καθόλου. Να θυμίσουμε επίσης ότι αποτέλεσμα της πολιτικής και των τριών κομμάτων είναι ότι σήμερα, και μιλάμε και για την νεολαία, το 30 και πλέον σε 100 δουλεύουν με μερική απασχόληση. Να θυμίσουμε επίσης ότι το 56% δουλεύουν με άθλιες εργασιακές σχέσεις. Για όλα αυτά, λοιπόν, για όλα αυτά, λοιπόν, για όλα αυτά λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά. Τη Δευτέρα το πρωί πρέπει να είναι ισχυρό, για το βράδυ, το ΚΚΕ. Γιατί πρέπει να είναι ισχυρά και τα συνδικάτα να αντιμετωπίσουν τις πολιτικές των κυβερνήσεων, που έτσι κι αλλιώς και τα τρία κόμματα ή τα δύο ή θα τα βρουν μεταξύ τους, όπως τα βρήκαν για να περάσουν τα μνημόνια, όπως τα βρήκαν το ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία, όπως τα βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ακροδεξιό κόμμα του Καμένου. Για όλα αυτά υπάρχουν δεδομένα. Άρα λοιπόν, κουκουέ ισχυρό για να είναι δυνατός ο λαός και οργανωμένος ο λαός.